Το ωραιόφυλλο είναι αιτήσιο καλοπιστικό φυτό. Φυτεύεται στο κήπο, στη βεράντα ή σε εσωτερικούς χώρους. Μπορείτε επίσης να το φυτέψετε σε κρεμαστές γλάστες. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι συνθήκες χρειάζεται. Μέγεθος γλάστρας, πότισμα, λίπανση, κλάδεμα, πολλαπλασιασμός και ασθένειες και έντομα. Θα σας πω και κάτι για μένα, για το κανάλι μου, ότι αν σας αρέσει η κυπουρική ή έχετε ώστε και ένα μικρό φυτό στο μπαλκόνι σας ή στο κήπο σας ή μέσα στο σπίτι, μπορείτε να ακολουθήσετε το κανάλι μου, διότι στο κανάλι μου αναφέρω τα πάντα για την φροντίδα τους. Κάνοντας εγγραφή και πατώντας το κουδουνάκι από κάτω, μπορείτε να ενημερώσετε για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβάζω στο κανάλι μου. Τι συνθήκες χρειάζεται? Είναι φυτά που δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις στο χώμα που τα χρησιμοποιείτε. Μπορούν να μπουν και σε πιο φτωχά έδαφη. Ο κολέος ή ωραιόφυλλο αναπτύσσεται καλύτερα σε σκυρές ή έστω ημισκυρές θέσεις, διότι δεν του αρέσει ο καυτός ήλιος του μεσημεριού. Εποχή φύτεψης. Το καλύτερο εποχή για να φυτεύεται ωραιόφυλλο σε φυτό ή σε σπορός είναι άνοιξη και φθινόπωρο. Μέγεθος γλάστρας. Ωραιόφυλλο αναπτύσσεται πολύ καλά σε μικρές γλάστρες, διότι το φυτό δεν έχει πολύ μεγάλη ριζικό σύστημα. Επίσης, πρέπει να υπάρχει αρκετές τρύπες στην γλάστρα για καλή αποστράγγιση. Πότισμα. Πότισμα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θέλει πολύ προσοχή στο πότισμα. Άνοιξη και φθινόπωρο κάτι 2-3 ημέρες. Καλοκαίρι κάτι μέρα από λίγο. Χειμώνα κάτι 3-4 μέρες. Και πάντα προσέχουμε προτού ποτίζουμε να κάνουμε τσεκ αν θέλει κιόλας. Λίπανση. Πολλοί το λένε ότι δεν χρειάζεται λίπανση σε ωραιόφυλλο επειδή δεν αντίζει. Εγώ θα σας πω ότι χρειάζεται λίπασματα και σε ωραιόφυλλο. Θα χρησιμοποιήσετε λίπασμα για ανάπτυξη 30-10-10, κάθε 10-15 ημέρες ή κάποιο άλλο αζωτούχο λίπασμα για ανάπτυξη και λίγο μαγνήσιο ώστε και για μία φορά το μήνα. Έχω ανέβασει στο παρελθόν λίπασμα 30-10-10. Είναι πολύ καλό λίπασμα, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο προηγούμενο μου βίντεο για να δείτε πόσο καλό είναι και τι κάνει το λίπασμα 30-10-10. Κλάδεμα. Το κλάδεμα δεν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε ωραιόφυλλο φυτό. Τα κάνετε κλάδεμα διαμόρφωση όποτε θέλετε εσείς και όπως σας αρέσει. Πολλαπλασιασμός. Μπορούμε να το κάνουμε αρκετά εύκολα με την μέθοδο πολλαπλασιασμό με μουσκεύματα. Επίσης και με σπόρο. Φυτεύουμε σπόρο το ωραιόφυλλο σε βάθος περίπου 1 εκατοστό στις αρχές της άνοιξη ή φθινόπωρο, σε γλάστρες ή σε μικρά παρτέρια. Χρειάζεται περίπου 7-10 ημέρες για να φυτρώσει. Γρήγορα φυτρώνει. Ασθένειες και έντομα. Το ωραιόφυλλο είναι αρκετά ανδεικτικό σε προσβολές από έντομα και ασθένειες. Παρ' όλα αυτά μπορεί να διακρίνεται άσπρα έντομα επάνω στους βλαστούς του, που τιμίζουν μπαμπάκια, τετράνιχο ή μελίγκρα. Επίσης μπορεί να πιάσει κάμπια. Όποτε τα δείτε τρύπες στα φύλλα της, θα τρέξετε στον κεπόνο σας για να σας δώσει φάρμακο για κάμπια. Αλλιώς θα φάει όλα τα φύλλα της ωραιόφυλλο. Λοιπόν, είμαι στο τέλος του βίντεο και προτού τελειώσω θέλω να σας πω συγχωρήστε με τα τυχόν λατάκια μου. Εγώ τα είμαι εδώ να σας συμβουλεύω και να σας βοηθάω ώστε να έχετε ένα όμορφο και υγιές κήπο ή μπαλκόνι. Είμαι ο Ραϊχάν, ο online κήπορός σας και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας, γεια σας.